Ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκου, στο πλαίσιο έρευνάς του, διαπίστωσε ότι άλλη μια εταιρεία παρήγαγε την ουσία που περιέχει το καρκινογόνο στοιχείο NDMA. Ο πρόεδρος του Φαρμακευτικού Συλλόγου Βόλου, κ. Ματζιόλης, σε δηλώσεις του σήμερα, κάλεσε τους ασθενείς που χρησιμοποιούν τη συγκεκριμένη ουσία, βαλσαρτάνη, να επικοινωνήσουν άμεσα με τον γιατρό τους. Με αφορμή το δημοσίευμα το οποίο υπάρχει σε τοπική εφημερίδα του Βόλου, θα πρέπει να τονίσουμε ακόμη μια φορά ότι είναι ένα φαινόμενο αυτό που αναφέρεται, που δεν είναι και σπάνιο το να ανοιχνεύονται στη διάρκεια της κυκλοφορίας κάποιων φαρμάκων κάποια έκδοχα τα οποία έχουν ενοχοποιούνται για πιθανή καρκινογέννηση. Επί του προκειμένου είναι και σε αυτή την περίπτωση σε ουσία, χημική ουσία βαλσαρτάνη μιας φαρμακευτικής εταιρείας διαπιστώθησαν υποψίες μικρής ποσότητας. NDMA είναι έκδοχο αυτό στο φάρμακο το συγκεκριμένο, δηλαδή βοηθητικό στην ολοκλήρωση ας πούμε, της λήψης και της χορήγησης, το οποίο υπάρχουν μέσα στοιχεία τέτοια. Γι' αυτό το λόγο και σωστά ο ΕΟΦ, σε συνεργασία πάντα και με τους Ευρωπαίους μηχανισμούς περιφρούρησης, στα πλαίσια του σταδίου της φάρμακο-επαγρύπνησης, καλεί τους εμπλεκόμενους φορείς που είναι και τα ιατρία και τα φαρμακεία να έχουν ας πούμε, πραγματικά την ειδοποίηση, να μπορέσουν να ενημερώσουν τους συμπολίτες οι οποίοι παίρνουν αυτή την ουσία, με αυτή την φαρμακευτική εταιρεία συγκεκριμένα, να μπορούν να δραστηριοποιηθούν στο να μην διακόψουν μεν τη θεραπεία, αλλά να πάρουν ανάλογη ουσία από μία από τις 9 εταιρείες οι οποίες έχουν ακριβώς ας πούμε, αυτό τη χημική ουσία, η οποία είναι για την υπέρταση και για την καρδιακή ανεπάρκεια. Είναι πραγματικά μέσα στα πλαίσια της δεοντολογίας των λειτουργών υγείας να δρούνε με τον τρόπο αυτό της ενημέρωσης. Δηλαδή αποσύρθηκε το συγκεκριμένο φάρμακο. Αυτή την ώρα, αυτό το οποίο μας έχει ειδοποιήσει ο ΕΟΦ είναι ότι για την ώρα είναι σε ένα στάδιο επεξεργασίας ανακοινώσεων. Το κρούσμα το σημερινό είναι σε λιγότερη έκταση μεγέθους από ότι του προηγουμένου μήνα που τότε τα φάρμακα τα συγκεκριμένα αποσύρθηκαν. Έτσι, και περιμένουμε στις επόμενες μέρες ανακοινώσεις του ΕΟΦ να μας δώσει οδηγίες αν θα πρέπει να αποσυρθεί ή αν δεν κρίνεται η επικινδυνότητα αυτής της περίπτωσης. Πόσο καιρό αυτό το φάρμακο χορηγείται σε ασθενείς? Από την ημέρα την οποία θεώρησε σωστό η φαρμακευτική εταιρεία να το βάλει στην κυκλοφορία. Πιστεύω ότι αρκετό καιρό. Ο ΕΟΦ δεν ελέγχει μια ουσία ή ένα φάρμακο προκειμένου αυτό να βγει στην κυκλοφορία? Κανονικά ελέγχει. Από ό,τι βλέπουμε, στον προηγούμενο μήνα υπήρξε ο έλεγχος, έγιναν οι απαραίτητες συστάσεις και απεσήρθη. Όμως, στην πορεία, σε έναν περαιτέρω έλεγχο, διαπιστώθηκε ένα νέο κρούσμα. Δηλαδή, αυτό που λέμε είναι ότι ο εφησυχασμός ποτέ δεν υπάρχει. Έχουμε δει, κατ' επανάληψη και στο παρελθόν, ανάλογα φάρμακα τα οποία κινούνταν με μεγάλη έκταση στην αγορά και που πάρα πολλοί συνάνθρωποι μας τα παίρνανε για χρόνια, να διαπιστώνονται εκ των υστέρων προβλήματα λόγω του ότι ανακαλύφθηκαν κάποια στοιχεία τα οποία είναι επισφαλή και βλαβερά για τον συμπολίτη.